Πλέον στη διαδικασία της εφαρμογής μπαίνει η όλη ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή. Αφορά μάλλον τόσο ιδιώτες, τους δημότες, αλλά και τις επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας ότι δίδεται αυτή η δυνατότητα στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να κάνουν έναν καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό πλέον για το μέλλον. Από το βήμα της Βουλής, ο Μεσίνιος Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως η ρύθμιση των οφειλών στο ΟΤΑ αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, με το όλο ποσό των βεβαιωμένων οφειλών να ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν, από τη μία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να προχωρήσουν σε εξόφληση των οφειλών τους. Από την άλλη, βεβαίως, αυξάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εισπραξιμότητα των ίδιων των Δήμων, των ίδιων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, και μια συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει τετράμινη διάρκεια από την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές, οι οποίες θα προκύψουν από τις εκλογές 26 Μαΐου και αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου 2019, θα μπορέσουν στο ξεκίνημα της θητείας τους να έχουν μπει και στη διαδικασία ίσπραξης αυτών των οφειλών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα και στην στήριξη με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και με προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες. Θα επιμείνουμε σε αυτήν την στρατηγική. Θεωρούμε ότι ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ουσιαστική αποκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αυτοδιοίκηση, και αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στελέχη